Είναι το Day Break με ιδέες και προτάσεις για να περάσετε καλά τη μέρα σας. Κογιάννης Κάτζη, το ταξίδι των εικόνων. Πρόκειται για μια ταινία που πρωταγωνιστούν η Λουν Ντόπς και Τέτ Κόπελ. Η πρώτη της προβολή το 1983 αποτέλεσε μια καινοτομία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, επηρεάζοντας τη μετέπειτα πορεία του. Τα μηνύματα της ταινίας για την αλλοτρίωση της φύσης και του ανθρώπου από τα επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού και τις αλόγες της βιομηχανικής ανάπτυξης παραμένουν όσο ποτέ επίκαιρα στις αρχές του 21ου αιώνα. Ξεκινά στις 8:30 στο The Shoe Factory στη Λευκωσία και μπορείτε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Του θεάτρου ΘΟΚ ξεκινά απόψη η θεατρική παράσταση Διαβολιάδα. Είναι μια διασκευή από το ομώνυμο διήγημα του Μιχαήλ Μπολκάκοφ. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας υπάλληλος ξένιαστος που δουλεύει σε ένα εργοστάσιο σπίρτων στη Μόσχα του 1921. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης έρχεται η είδηση ότι δεν υπάρχουν λεφτά στην υπηρεσία που δουλεύει και για ένα μικρό βλακώδες λάθος τον απολύουν. Προσπαθώντας να βρει το δίκαιό του, αναζητεί το διευθυντή για να ξεκαθαρίσει τη θέση του και στην πορεία του τυχαίνουν συνεχώς πολλά παράδοξα συμβάντα. Όσο αποτυχάνει στην προσπάθειά του, τόσο απελπιστική και επώδυνη γίνεται η περιπέτειά του. Πιστεύει πως το σύστημα του εναντιώνεται, τον πολεμά και τον οδηγεί να ζει μέσα σε έναν εφιάλτη. Η παράσταση ξεκινά στις 8:30 και να θυμάστε ότι διαδραματίζεται σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους του κτηρίου, οπότε ντυθείτε κατάλληλα. Μια σύγχρονη πρόταση με ανάλαφρη διάθεση και φρεσκάδα παρουσιάζει Χριστίνα Χριστοφή στην πρώτη της ατομική έκθεση στην Γαλερία Αποκάλυψη. Τα έργα της φέρουν τίτλο Dolls and Puzzles και τα εγγένεια θα τελέσει απόψε στις 7:30 ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους. Με τα έργα της η καλλιτέχνηδα στόχο έχει τη δημιουργία εικόνων που να απορρίπτουν την ιδέα πώς πρέπει να είναι τα πράγματα στην αλήθεια τους. Καλείται ο θεατής να προσπαθήσει οπτικά να ενώσει τα κομμάτια του puzzle και να δημιουργήσει ο ίδιος το δικό του έργο. Κάποιες φορές είναι απλό, κάποιες φορές πολύπλοκο, με τα κομμάτια του παζλ να φαίνονται συνάρτητα και αντιστρόφως να ακολουθούν κάποια λογική. Εδώ όμως έγκυται και η μαγεία της δουλειάς που παρουσιάζει η Χριστοφή. Πιάστε τα ποδήλατά σας και πηγαίνετε στην Τάφροντα Βίλα στις 7:30, όπου θα κάνετε νυχτερινή βόλτα με τον κύριο Σάβα. Η ποδηλατική βόλτα θα ξεκινήσει από την Τάφροντα Βίλα, θα κάνετε ένα γύρο στο κέντρο και στη Λίδρας, μετά θα κατευθυνθείτε ή για Καϊμακλή ή για Άγιο Ανδρέα στη Μακεδονίτισσα. Ο τερματισμός θα είναι στην Τάφροντα Βίλα. Αυτή η εύκολη νυχτερινή διαδρομή έχει απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρα και είναι για μικρούς και μεγάλους. Καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας και τα διάβροχά σας και μην ξεχάσετε τα φώτα σας. Τώρα, εάν είστε από εκείνους που θέλουν να περάσουν μια ξέφρενη βραδιά γεμάτη χορό και διασκέδαση, για περάστε από τον Μπέρδεμα. Εάν έχει καιρό να το επισκεφτείτε, δεν θα το αναγνωρίσετε. Μετά από την ανακαίνιση που υπέστη, glamour είναι η λέξη που θα το χαρακτήριζε πλέον. Έπιπλα σε χρώμα χρυσό, φωτισμός ακριβώς όσος χρειάζεται, προσωπικό πλήρως εξυπηρετικό και μουσική από ελληνικά και ξένα μπιτάκια θα κάνουν τη βραδιά σας μοναδική. Θα το βρείτε στην Νικηφόρου Φωκά 30, στην πύλη Αμοχώστου. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας. Αυτά έχουμε να προτείνουμε για σήμερα. Ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε, καλή σας διασκέδαση!